Άλλο ένα δυστυχώς τροχαίο ατύχημα με θύμα αυτή τη φορά έναν ποδηλάτη συνέβη στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας στα Χανιά. Τη ζωή του έχασε ένας 47χρονος μετά από σύγκρουση του ποδηλάτου το οποίο οδηγούσε με γιο ταχύ αυτοκίνητο. Κάθε χρόνο τα ίδια μακινήματα, κάθε χρόνο. Πήρα στενοφόρο. Ναι, ναι. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 2.30 το μεσημέρι στην Αγία Μαρίνα, στο 10ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Χανίων Κισάμου, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία πνοή ένας 47χρονος, ο οποίος επέβαινε σε ποδήλατο που συγκρούστηκε με ιδιωτικής χρήσης επιβατηγό. Μου είπανε ότι η κοπελιά πήγαινε προς Χανιά και εντάξει, ήταν δίπλα της ακριβώς και ένας ποδηλάτης. Πήγανε στην ίδια πορεία και δύο μαζί και από ό,τι μου είπανε ο ποδηλάτης, χωρίς να κοιτάξει, πέρασε απέναντι. Και με το... η κοπελιά δεν μπορούσε, δεν μπορούσε να πατήσει το φρένο και τον χτύπησε. Δηλαδή, ερχόταν από Πλατανιά και ένα ποδήλατο στρίβοντας αριστερά να κατέβει προς την παραλία, προς τη Γοργόνα, της πετάχτηκε μπροστά της. Στα δύο μέτρα δεν πρόλαβε η κοπελιά να πατήσει ούτε φρένο. Απλά αντίδρασε και έστριψε το τιμόνι αριστερά, τελείως αριστερά και χτύπησε πάνω στην κολόνα. Και ο άνθρωπος, από ό,τι μου είπαν, με πληροφορήσανε και εμένα, έμεινε στον τόπο. Η οδηγός οδηγήθηκε στην τροχέα μετά από το περιστατικό. Την πήρε η τροχέα και για αλκοτέστ δεν έχει πιει. Πήγαινε να ξεκινήσει δουλειά. Τι να σας πω, παιδιά, εδώ δεν έφταιγε η κοπελιά καθόλου. Ξαφνικά αυτός έστριψε αριστερά.